ότι είναι ένα μεγάλο στίχημα αυτός ο τόπος, ο οποίος έχει τόσο πολύ μεγάλες δυνατότητες, είναι ένα μεγάλο στίχημα για όλους μας, να τον βάλουμε να δουλέψει και να αποδώσει με βάση τις δυνατότητες του. Κυλίνη και το κατάχωρο, τα αεροδρόμια, οι κατασκευαζόμενοι δρόμοι και μια σειρά άλλες υποδομές που πραγματικά είναι η βασική προϋπόθεση για να επανεκκινήσει η οικονομία, αλλά και να κινηθεί επιτέλους ένας κοιμόμενος γίγαντας που είναι η Ηλία και η Δυτική Ελλάδα. Το πιστεύω βαθιά αυτό, το συζητάω με τους συναδέλφους μου. Πιστεύω βαθιά ότι εδώ, που είναι μια από τις σημαντικότερες περιοχές, παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, αλλά με την προσθήκη του φυσικού κάλους, της πολιτικής μας κληρονομίας, του τουρισμού, θα έλεγα ότι συνδυάζει, είναι ο πιο ενδεδειγμένος συνδυασμός μιας ανάπτυξης ολοκληρωμένης. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι υποδομές που πρέπει να τις ολοκληρώσουμε και το δεύτερο να κινήσουμε όλες τις δυνάμεις του τόπου προς την κατεύθυνση των επενδύσεων, της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της δημιουργίας παραγωγής, της εξωστρέφειας. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε και καλό τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης που είναι παρόντες σήμερα εδώ, μαζί με την περιφέρεια και μαζί με την κεντρική διοίκηση, να προχωρήσουμε σε αυτά τα επόμενα βήματα. Δεν φτάνουν μόνο οι υποδομές, αλλά και χωρίς αυτές δεν γίνεται. Δεν φτάνει όμως από την άλλη πλευρά όλες οι υποδομές να είναι άριστες, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια καλή στιγμή. Και η καλή στιγμή είναι ότι προχωράμε στο ξεπέρασμα της κρίσης. Πολύ σύντομα η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία θα ενταχθούν σε μια άλλη κατηγορία και θα έχουμε τη δυνατότητα και της χρηματοδότησης της οικονομίας, της ιδιωτικής οικονομίας και της προσέλκυσης επενδύσεων. Και θα μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Τίποτα δεν είναι στον αυτόματο πιλότο, όπως ενδεχομένως πιστεύω για πολλά χρόνια. Ή να πιστεύουν κάποιοι από εμάς ακόμα και σήμερα. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο και τίποτα δεν γίνεται με τον αυτόματο πιλότο. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Ρίξτε μια ματιά τι συμβαίνει στην Ευρώπη και θα καταλάβετε. Χθες, προχθές είχαν απεργία στην Ευρώπη, ξέρετε ποιοι. Οι φαρμακοποιοί, οι συμβολεογράφοι και άλλοι από κλειστά επαγγέλματα που ανοίγουν. Εμείς τα κάναμε αυτά πριν 4 χρόνια. Λέω δηλαδή ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο και τίποτα δεν είναι δεδομένο, με την έννοια ότι εάν δεν συνεχίσουμε ως χώρα και ως λαός και ως οικονομία και κυρίως ως κράτος, δεν συνεχίσουμε τις αλλαγές για να γίνουμε ένα σύγχρονο κράτος που θα υπηρετεί την ανάπτυξη και την απασχόληση, εάν δεν γίνουμε ένα δίκαιο κράτος που θα υπηρετεί τους πολίτες με κορυφαίο και κρίσιμο ζήτημα τη φορολογία, εάν δεν γίνουμε ένα κράτος δικαίου, δηλαδή ένα κράτος που θα αποδίδει και θα απονέμει έγκαιρα και σωστά δικαιοσύνη, και αν δεν είμαστε ένα κράτος το οποίο κοινωνικά δεν φροντίζει τους πολίτες του και κυρίως τους αδύναμους, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε ανάπτυξη. Και δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται μία βασική προϋπόθεση, να αλλάζουμε κάθε μέρα και να αλλάζουμε προς το καλύτερο. Αυτό εννοώ. Ένα ρόλο έχει η πολιτική και μόνο. Να πηγαίνει τα πράγματα προς τα μπρος. Ούτε να τα συντηρεί, ούτε να χαϊδεύει τα αυτιά κανενός, ούτε να αναφέρεται στο παρελθόν, σε αναμνήσεις και στην ιστορία,
αλλά μόνο για ένα και μόνο λόγο. Να βλέπουμε διαρκώς, ανοιχτά, με καθαρό μάτι, πολύ μακριά το μέλλον. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν που πρέπει να αρπάξει στην κυριολεξία σήμερα η Ιγλία. Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται η Ολυμπία Οδός. 1,2 δις. Δεν έχει σημασία τα ποσά. Κατασκευάζεται ο συνδρομητικός διάδρομος. Η συνδρομητική γραμμή Αθήνα-Κόρινθος Πάτρα, που είναι και προαστιακός συνδρόμος, αλλά ταυτόχρονα είναι και εμπορικός συνδρόμος, συνδυαζόμενος με το λιμάνι της Πάτρας. Κατασκευάζεται η Ιόνια Οδός, από το Αντίριο μέχρι τα Γιάννηνα. Και θα είναι μια πάρα πολύ μικρή απόσταση από εδώ και πέρα ο δυτικός άξονας, με την Κλόκοβα, την Παλαιογούνα, ή όπως αλλιώς τη λένε, σε λίγους μήνες να αρχίσει να κατασκευάζεται η διάνοιξή της. Με καινούρια χάραξη που σε το πολύ 2 ώρες από το Αντίριο θα είναι κανείς στα Γιάννηνα. Και τώρα σήμερα ήρθα εδώ μετά τον Απρίλιο του 2014 που ξαναείχα έρθει εδώ στον πύργο για να σας ανακοινώσω, να σας κάνω γνωστό ότι πλέον τη Δευτέρα μας έρχεται δημοπρακτήτη από τον κύριο Καρνέση, ο διευθυντή μας που είναι εδώ παρόν, δημοπρακτήτη από τη χώρα, από την Ελλάδα, μέσω της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοποίητων, το έργο Πάτρα Πύργος. Το γνωρίζετε πολύ καλά, πολύ καλύτερα εσείς από μένα. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός που είναι έτοιμα γενεών, που δυστυχώς πάνω στον δρόμο αυτόν τον υφιστάμενο χύθηκε πολύ ανθρώπινο αίμα, έγιναν ατυχήματα. Ο δρόμος αυτός λοιπόν δημοπρατεί την Δευτέρα. Έχει μήκος 75 χιλιόμετρα. Οι μελέτες είναι πλήρες και οριστικές, υπάρχουν πλήρες απαρατηρώσεις, υπάρχουν πλήρες αδειοδοτήσεις. Ο διαγωνισμός, θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, είναι απόλυτα ανοιχτός και διαφανής και συνεπώς αυτός ο οποίος θα υποβάλει την καλύτερη προσφορά θα πάρει και το έργο. Το έργο έχει προϋπολογισμό 443 εκατομμύρια μαζί με το ΦΠΑ και αναμένεται να δημιουργήσει 1.500 θέσεις τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό που περιμένουμε είναι να κυνηγεί η τοπική οικονομία, τα φορτηγά, τα υλικά, οι εργαζόμενοι, η μηχανική, τα συνεργεία, τα μηχανήματα. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος που κινητοποιείται με τέτοια έργα, όπως έχουμε δει να γίνεται σε όλους τους δρόμους που τώρα κατασκευάζονται. Το δικτύο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προγραμματισμό, τη χρηματοδότηση και τη δημοκράτηση. Πρώτον, για μια μελέτη την οποία να δημοπρατήσουμε άμεσα για να εκπονήσουμε μελέτη αναβάθμισης οδικής ασφάλειας της επιστάμενης εθνικής οδού στο οποίο μετά τον πύργο και μέχρι το καλό νερό. Δεύτερον, την υλοποίηση παρεμβάσεων της μελέτης αυτής, αναφέρω ενδεικτικά ανακατασκευή ασφαλτοϊκού τάπητα στη θέα, ηλεκτροφωτισμός, έλεγχος ισόπεδων διασταυρώσεων, δημιουργία κυκλοτερών κόμβων, όρια ταχύτητας κλπ. Κλπ. Όσο για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου από τον ισόπεδο κόμβο Κυπαρισίες, συγγνώμη, από το καλό νερό μέχρι την Τζακώνα, ποντικά λέω, 30 χιλιόμετρα έχουμε προγραμματίσει και το αργότερο τέλος του Φεβρουαρίου του 2015 θα το δημοπρατήσουμε αφού έχουμε ολοκληρώσει μελέτες προκειμένου το έργο να περιοθεί το 2016. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, οι υποσχέσεις δεσμεύουν αυτούς που τις ακούνε και τις πιστεύουν. Εκείνο που μένει τελικώς είναι τα έργα.
εκείνο που μένει τελικώς είναι η επόμενη μέρα για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε μια υποδομή για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Γιατί αυτό έχει σημασία, να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Αυτό που δημοκρατούμε σήμερα είναι ένα έργο αναγκαίο για τη ζωή μας. Για τις δουλειές μας, για τα εισοδήματά μας. Για να δημιουργήσουμε δουλειές στα παιδιά μας. Είναι ένα έργο αναπτυξιακό, είναι ένα έργο το οποίο όταν θα είναι όλο έτοιμο, αφού εργαστούν χιλιάδες άνθρωποι και εκατοντάδες επιχειρήσεις, πιστεύω ότι θα είμαστε όλοι περήφανοι γι' αυτό. Εγώ είμαι περήφανος γιατί μαζί με τους συνεργάτες, μαζί με τους συναδέλφους και τους βουλευτές στη Βουλή, καθορίσαμε ως προτεραιότητα αυτό το έργο, πριν από 9 μήνες περίπου. Το αναφέραμε σαν ένα κρίσιμο έργο το οποίο μπήκε και στον νόμο με συμφωνία όλων μας και άλλων συναδέλφων από άλλους νομούς της περιοχής. Είμαι περήφανος γιατί κάναμε όλη αυτή την προσπάθεια και έχω άξιους συνεργάτες και οι άξιοι συνεργάτες βρίσκονται στο κράτος, στο σημερινό, στη δημόσια διοίκηση, άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν καθημερινά δίνοντας πολύ μεγάλες δυνάμεις, με πολύ χαμηλούς μισθούς, για να προσφέρουν στην πατρίδα τους, και ένας τέτοιος άξιος συνεργάτης που είναι ο Γιάννης Καμνέσης, ο διευθυντής, ο οποίος ασχολείται με τις παραχωρήσεις εδώ της περιοχής, και είναι ο διευθυντής ο οποίος έχει μια σειρά από πολύ σημαντικά μεγάλα έργα παραχωρησιακά, που κατασκευάζονται στη χώρα.